Στα Χανιά θα παραμείνουμε τώρα. Βεβαίως θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα γυρίσουμε πίσω στο θέμα που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Και βεβαίως δεν είναι άλλο από το θέμα του καύσωνα που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες και φαίνεται ότι και αύριο θα είναι εδώ και θα μας ταλαιπωρεί. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τα Χανιά, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Σολάκη, είναι ο πνευμονολόγος φυσικά, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνευμονολόγων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη TV και την Κρήτη σήμερα, κύριε Σολάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Να είστε καλά. Είστε κι εσείς σε συναγερμό οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι και επικοινωνήσατε με τους πολίτες, επικοινωνήσατε με τα μέσα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου πραγματικά για αυτές τις απίστευτες συνθήκες που βιώνουμε στην αρχή του καλοκαιριού, σωστά? Ναι. Είναι δυστυχώς ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ανηλικιωμένους, τα παιδιά, τις έγκυες, τους ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά, χρόνια καρδιολογικά προβλήματα. Mm-hmm. Και το οποίο αυτό μπορεί να, πέρα από τη βλάβη, την άμεση της θερμοπληξίας ή της ηλίασης, θα μπορέσει να αποδιοργανώσει και όλα τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχουν αυτοί οι άνθρωποι και να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές. Όπως, ποια είναι τα χρόνια νοσήματα που μπορούν να αποσυντονιστούν? Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα για τους αναπνευστικούς, διάφορες καρδιοπάθειες, αριθμίες για τους καρδιολογικούς ασθενείς. Ασθενείς οι οποίοι μπορούν να πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα όπως ηλεκτρολυτικές διαταραχές και τα λοιπά, να αφιδατωθούν πάρα πολύ και να έχουμε άλλου είδους επιπλοκές. Είναι πάρα πολλά τα συμβάντα και δυστυχώς μπορούν να συμβούν μέσα σε λίγη ώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή και σε αυτούς τους ασθενείς που είναι πιο ευπαθείς παρατεταμένη η έκθεση στη ζέστη. Γιατρέ μου, κινδυνεύουμε εξίσου? Θέλω να πω ότι ακόμα και κάποιος που ενδεχόμενα να έχει κάποιο νόσημα που δεν το γνωρίζει, ίσως μια κάτι να υποβόσχει ή που δεν έχει κανένα νόσημα, αν εκτεθεί σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, κινδυνεύει εξίσου με τις ευπαθείς ομάδες? Κινδυνεύει να πάθει κάτι. Φυσικά μπορεί ο καθένας να πάθει τέτοιο, θερμοπληξία, η οποία είναι μια επίκουσα γιατρική κατάσταση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή απορρίθμιση θερμοκρασίας του σώματος, δεν είναι πάνω από 40, λιποθυμία, σύγχυση, αφυδάτωση με ηλεκτρολυτικές διαταραχές, να προκληθούν αριθμίες, τα πάντα. Φυσικά κινδυνεύουν όλοι. Mm-hmm. Απλά οι ευπαθείς ομάδες καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν περισσότερο και πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είπατε τη λέξη θερμοπληξία και αυτό είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά, θα σας εκμεταλλευτώ στο έπακρο, να ξέρετε, μιας και σας έχουμε στη γραμμή. Είπατε για θερμοπληξία. Πώς μπορούμε εμείς μόνοι μας να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, είμαστε στα όρια ενδεχόμενα ή ο διπλανός μας είναι στα όρια για να κάνουμε κάτι και να βοηθήσουμε? Αίσθημα αδυναμίας, κακουχίας, ζαλάδα, τάσεις λιποθυμίας, τάση προς εμετό, οχρότητα, μπορεί να έχει πυρετό. Mm-hmm. Ξαφνικά να ανεβάσει θερμοκρασία. Η θερμοπληξία, τώρα μιλάμε για πυρετό πάνω από 40, έτσι, στην απλή ηλίαση, ας πούμε, mm-hmm. στο θερμικό σοκ, μπορεί να ανεβάσουν όλοι 10. Είναι φυσιολογικό όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι τόσο μεγάλη, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του σώματός μας. Mm-hmm. Προσπαθεί ο οργανισμός να τη ρυθμίσει και να την κρατήσει στα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά λογικά ανεβαίνει. Αλλά αν ανέβει πάνω από 40 και συνυπάρχουν όλα αυτά τα συμπτώματα, όπως σας είπα, η τάση για έμετο, η λιποθυμική τάση, η σύγχυση, η ζάλη, η αδυναμία, η αθεθυσία, η οχρότητα, τότε φυσικά πρέπει να είμαστε εγρήγορση και να του προσφέρουμε νερό, να καθίσει, να τον βάλουμε σε δροσερό μέρος, να του κάνουμε αέρα και αν χρειαστεί θα πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι ασθενείς να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους οπωσδήποτε, ειδικά οι ασθενείς των χρόνιων νοσημάτων όπως των αναπνευστικών και των καρδιαγγειακών, και έτσι ώστε να πάρουν οδηγίες για να λάβουν καλύτερα τα μέτρα τους, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτές είναι γενικές οδηγίες. Κάθε ασθενής ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένη πάθηση θα πρέπει να λάβει ειδικές οδηγίες από τον γιατρό. Βέβαια. Για το δικό του το γιατρό, για να ξέρει και, που ξέρει και όλο το ιστορικό του, να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα, τα μέτρα τα οποία επαναλαμβάνουμε συνέχεια όλες αυτές τις μέτρες είναι η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, προτίμηση δροσερών και καλά κλιματιζόμενων χώρων, αν χρειάζεται να είμαστε έξω, φαρδιά άνετα, λευκόχρωμα, δηλαδή ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο οπωσδήποτε, αποφυγή της σωματικής άσκησης, της σωματικής εργασίας, της έντονης και της άσκησης κάτω από τον ήλιο.
Αυτά. Αν σε περίπτωση που υπάρχει έντονη απώλεια ηλεκτρολιτών, δηλαδή έντονη εφίδρωση κτλ., ενδεχομένως να χρειαστεί να φάμε και λίγο αλάτι για να πληρώσουμε τους ηλεκτρολίτες. Ό,τι λέμε τόσες μέρες. Α, αλάτι, ε. Όχι, το σκέτο, το νεράκι απλό δεν αρκεί. Χρειάζεται και λίγο βοήθεια. Νερό, ναι, ή ένα χυμό, ο οποίο περιέχει πάρα πολλού ηλεκτρολίτε, είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, θα πρέπει να αποφεύγετε το αλκοόλ και η καφέινη. Γιατί προκαλούν αφυδάτωση αυτά. Και η καφέινη, είπατε. Και η καφέινη, είπατε. Ναι, και η καφέινη, ναι. Και η καφέινη δυστυχώ προκαλεί διούρηση με αποτέλεσμα να προκαλεί περισσότερη αφυδάτωση. Φανταστείτε ότι ο οργανισμό μα περίπου για να μπορέσει να μεταβολήσει ένα ποτήρι καφέ χρησιμοποιεί και άλλο μισό ποτήρι νερό από το ήδη υπάρχον νερό του οργανισμού μα. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα χυμός, νερό και λίγο αλάτι, αν χρειαστεί, ναι, για να αναπληρώσουμε τσάι, τους... Το τσάι κάνει καλό, ναι. Αναπληρώσουμε τους ηλεκτρολίτες. Και πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή βλέπουμε πάλι την ατμόσφαιρα και έχει κάμποση σκόνη. Όλο αυτό τώρα... έρχεται σωρευτικά, ναι, να υποθέσω. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας. Η σκόνη σε συνδυασμό με την υγρασία και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν πάρα πολύ την κατάσταση και την κάνουν πολύ πιο επικίνδυνη, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά νοσήματα. Δηλαδή αυτές τις μέρες σολωνών τις δουλειές μας, τα γιατρία μας, όλοι οι ασθενείς παραπονιούνται για αναπνευστική δυσχέρεια και φταίει ο συνδυασμός αυτών των τριών πραγμάτων. Η αυξημένη υγρασία που έχουμε εδώ στα Χανιά, τουλάχιστον, η αυξημένη συγκέντρωση σκόνης μαζί με αυτή την υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό είναι και κάτι που φαντάζομαι θα το αντιμετωπίζουμε πολύ από εδώ και στο εξής. Οπότε κάπως πρέπει να προετοιμαστούμε για το πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Ναι, δεν ξέρω. Φέτος κάθε χρόνο έχουμε κύματα σκόνης τα οποία έρχονται από την Αφρική. Για κάποιο λόγο φέτος διαρκούν περισσότερο και είναι και πολύ πιο έντονα. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Πάντως φέτος το φαινόμενο είναι λίγο πιο έντονο. Όχι λίγο, αρκετά πιο έντονο. Τώρα... ξέρω ότι λίγο σας εκμεταλλεύομαι περισσότερο από το κανονικό, αλλά ήθελα να ρωτήσω για τους ασθενείς που πάσχουν από long COVID, γιατί υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει ακόμα στη ζωή μας ο COVID, παρά το γεγονός ότι έχουμε, κάνουμε πως δεν το ξέρουμε. Επιβαρύνονται περισσότερο, ενδεχόμενα δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Κοιτάξτε, ανάλογα τι συμπτώματα έχουν, έτσι, και τι είδους πρόβλημα έχουν από το long COVID, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια ευπαθή ομάδα. Είναι κάποιοι οποίοι δυστυχώς αυτοί με το long COVID δεν θεωρούνται και τελείως υγιείς. Τώρα αν μιλάμε για ένα ασθενή ο οποίος έχει απλά μια μυϊκή αδυναμία ή μια ευκολότερη κόπωση χωρίς να έχουν προσβληθεί οι πνεύμονές του ή όχι έχοντας μια απλή μυοπάθεια, όχι μυοπάθεια, μια απλή μυϊκή αδυναμία λόγω του COVID και δεν έχει συνέλθει ακόμη, φυσικά και αυτός θα κουράζεται περισσότερο, θα τον επηρεάζει περισσότερο αυτή η ατμόσφαιρα και στην καθημερινότητά του και στη λειτουργία του. Οι ασθενείς από την άλλη, οι οποίοι έχουν long COVID λόγω πνευμονίας από COVID και ίνωσης από COVID, αυτοί φυσικά είναι πολύ πιο ευπαθείς και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι και αμεληταία ποσότητα, δηλαδή αριθμητικά οι άνθρωποι που πάσχουν, ναι, από αυτό. Ναι. Ναι. Στον παρόντο έχουμε πάλι έξαρση σε αυτή την καινούρια παραλλαγή, σωστά? Ναι. Βέβαια δεν προκαλεί πολύ έντονα συμπτώματα. Δεν πάβει όμως να είναι μια παραλλαγή η οποία... για την οποία οι ευπαθείς ομάδες καλό θα είναι να λάβουν θεραπεία, έτσι, όταν νοσήσουν. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Σας το λέω, σας είπα, μοιράστηκα και τον καημό μου, να ξέρετε, γιατί το τηλεοπτικό μου έτερο νήμιση είναι με COVID. <COVID. laughs> Αυτή την καινούρια παραλλαγή. Περαστικά του. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.